Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό, γιατί και σήμερα έχουμε ξεκινήσει μια εκπομπή πολύ ιδιαίτερη και πολύ μοναδική. Διότι δεν πάει ο νου σας όσο καλοκαιριάζει, που πρόκειται να σας στείλω. Τι θέλεις από δώρα, θέλεις από ταξίδια, θέλεις από ακτοπλοϊκά, θέλεις από ξενοδοχεία, θέλεις ολοκληρωμένα πακέτα και ξενοδοχείο και ακτοπλοϊκό, θες και ξενοδοχείο και ακτοπλοϊκό και ημιδιατροφή ή πλήρης διατροφή. Θέλεις, τι έχεις σκεφτεί για αυτό το καλοκαίρι και η εκπομπή μου πεις δεν πρόκειται να στο πραγματοποιήσει. Ό,τι και να έχεις σκεφτεί, για τα πάντα είμαστε εδώ. Λοιπόν, πρόσεξε για σήμερα και για ένα σούπερ τυχερό ζευγάρι, και όταν λέω ζευγάρι δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να είναι εσύ με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου, μπορεί να είσαι εσύ με το φίλο ή τη φίλη σου, τον αδελφό ή την αδελφή, το θείο, τη γιαγιά, τον παππού, όποιον θέλεις εσύ. Εμείς δεν θα σου πούμε ποιον θα πάρεις μαζί σου. Σκέψου μόνο εσύ με ποιον θα ήθελες να πας διακοπές, με ποιον θα ήθελες να ξοδέψεις, σε παρένθεση, ένα πολύ ωραίο δώρο που θα σου κάνει στο νησί των Κυκλάδων, την Άνδρο, η εκπομπή μου πεις για σήμερα. Έτσι λοιπόν, από όλους εσάς που από σήμερα μέχρι αύριο την ίδια ώρα θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, ένα σούπερ τυχερός με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη θα ταξιδέψει στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, την Άνδρο παρακαλώ, και στο μοναδικό ξενοδοχείο Περάκης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο Φίλιππος Περάκης είναι στο πλάι αυτής της εκπομπής, εντελώς δωρεάν, και θα πάτε και θα έρθετε και θα μείνετε για τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες με το πρωινό σας σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο, όπου εντάξει, ό,τι και να σου πω για την τοποθεσία του ξενοδοχείου Περάκης, με όλα τα facilities και όλες τις υπηρεσίες που παρέχει, μέχρι και diving θα κάνετε, scuba diving και όλα αυτά, δεν υπάρχουν. Άρα, για σήμερα, όλοι εσείς που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, στο τέλος του 24ωρου θα βγει ο ένας νικητής, όπου θα πάρει τον αγαπημένο ή την αγαπημένη του και θα ταξιδέψει. Στο πανέμορφο νησί της Άνδρου, δηλαδή στο Περάκι, στο ξενοδοχείο Περάκης, όπου θα είναι εντελώς δωρεάν, εννοείται, για τέσσερις μέρες, τρεις νύχτες από εμάς. Και βεβαίως, επειδή και τα ακτοπλοϊκά όμως και ένα άνετο ταξίδι, αν το θέλεις, υπογράφεται μόνο από την εταιρεία Golden Star Ferries από τη Ραφίνα, η Golden Star Ferries και η φίλη μου η Μέρη Στυλιανέλη, που την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για ό,τι κάνει για τους τηλεθεατές μου, για άλλη μια χρονιά είναι στο πλάι μας και θα δώσει και τα δωρεάν εισιτήρια πρώτη θέση, παρακαλώ, ούτε κατάστρωμα, ούτε οικονομική, ούτε δεύτερη. Πρώτη θέση θα ταξιδέψουν οι τηλεθεατές μου για να πάνε στην Άνδρο. Δύο άτομα, πήγαινε έλα, αλλά και αυτοκίνητο ή μηχανή, εντελώς δωρεάν. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου ή τη μηχανή σου, παίρνεις τον αγαπημένο ή την αγαπημένη, το φίλο ή τη φίλη, πηγαίνεις στο ξενοδοχείο Περάκης με την Golden Star Ferries από τη Ραφίνα και περνάς καλά, κάνεις τα μπάνια σου, τρως, πίνεις, διασκεδάζεις και επανέρχεσαι πίσω πάλι εντελώς δωρεάν στην εκπομπή μη μου πεις, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματούν ποτέ. Και μιας και λέω για την Golden Star Ferries, θα σας πω ότι καθημερινά δρομολόγια από την Ραφίνα φεύγουν για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο ή ο Σαντορίνη Ηράκλειο, ο νέος μας προορισμός, το Super Ferry και το Super Ferry 2, ή αν θέλεις το Super Runner, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, που θα σας στείλω την επόμενη εβδομάδα, ή ο Σαντορίνη και πίσω. Όλα αυτά, Γιάννη μου, θα γίνουν όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά μας και τα ταξίδια που δίνω για σήμερα. Πάμε τώρα εδώ πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τους δωροθέτες μας, να δεις ότι θα σας γλυκάνω πριν να φύγετε με σταμάτια λετρά των Αρτοπιών, με τέσσερα ιδιαίτερα καταστήματα σε όλη την Αττική, και μιλάμε βεβαίως για το Γέρακα, για την Ηλιούπολη και για δύο καταστήματα στον Άγιο Δημήτριο, στην Αγίου Δημητρίου και στην Πλουτάρχου. Σήμερα έχω επιλέξει και κέικ και σοκολάτα, αλλά και το κλασικό. Έχω επιλέξει και πολύ ωραία έτσι εδέσματα μικρά. Ξέρεις, άμα μας πιάσει έτσι μια υπογλυκαιμία, τσουρεκάκι, αλλά και με κανέλα και με κομματάκια σοκολάτα. Σαρακλάκια, πολύ αγαπημένα μου, με σοκολάτα και μαύρη. Ξέρεις τώρα, τι, για να άμα πεις ότι κάνεις δίαιτα, θα μου πεις Αλέξανδρε, σαρακλάκι και δίαιτα. Ναι, θα τον κάνω το συνδυασμό εγώ. Αλλά βεβαίως, Γιάννη, εδώ κοίτα. Κοίτα εδώ, Γιάννη, τι πορτοκαλόπιτα σου έχω, πες μου, από το σταμάτια λετρά τον Αρτοπιό. Είναι να πέσεις μέσα και να το φας. Και επειδή λοιπόν θα φας πάρα πολύ, έχω και τον κλινικό διαιτολόγο, διατροφολόγο, παιδο διαιτολόγο, αλλά και επιστημονικό, έτσι θα έλεγα, επιστημονικής ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί γεια σου Λάμπρο, ο Λάμπρος Κοντογιάννης που είναι εδώ κοντά μας, ο οποίος βεβαίως η ψυχολογική υποστήριξη
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική όταν μιλάμε για δίαιτες, για διατροφές κτλ. Έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το ψυχολογικό και το, αν το θέλεις, η υποστήριξη που προετοιμαζόμαστε για να μπούμε σε μια δίαιτα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ στην παρέα μας από τη στήλη για τα παιδιά. Α, και βεβαίως έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, μείνετε κοντά μας για τη συνέχεια. Τι κάνετε καταρχήν, είστε καλά και οι δύο? Εσείς τρέχετε τώρα Λάμπρο γιατί πρέπει να διαμετήσει πολλοί κόσμους και να έρθετε σε μια καλή εμφάνιση καλή για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι, για την παραλία. Αν και νομίζω και ότι υγεία. Το αδυνάτισμα, αυτό που λέμε αδυνάτισμα, ίσως τη δίαιτα ή δεν ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάμε μόνο. Μπράβο Γιάννη μου, γιατί δεν ξέρω, αλλά λίγο έτσι φωτίστηκα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι μόνο για το καλοκαίρι και να μας πιάνει τρέλα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τη διατροφή του, χωρίς αναγκαστικά να του λείπουν πολλά πράγματα, όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και όχι μόνο, Κωνσταντίνα, αυτούς τους τρεις μήνες να μας πιάνει μια τρέλα και να κάνουμε εξαντλητικές δίαιτες. Αυτό με αποτέλεσμα να μην κάνουμε καλό στον οργανισμό μας. Αυτό είναι το λάθος που γίνεται συνήθως, γιατί κανονικά θα πρέπει όλη τη διάρκεια του χρόνου, του έτους, να προσέχουμε τη διατροφή μας. Μάλιστα. Και για την υγεία μας, όχι μόνο για την εμφάνιση. Έχω επιλέξει ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα που οι φίλοι μας ζητήσανε. Εν ώψη καλοκαιριού και μιας και δίνουμε και τα ταξίδια μας και λίγο τρελαινόμαστε και βγαίνουμε και στις διακοπές μας, να δούμε λίγο για κάποιες καλοκαιρινές επιλογές τροφής και σνακ. Τι επιλέγουμε, τα συν, τα πλην, τι μας βοηθάει. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές λέμε πω καλοκαίρι σε θέλω κάτι δροσερό. Πάρε δύο τέτοια με γρανίτα, φουλ ζάχαρη. Άχου δεν τρώω τίποτα όλη μέρα, τρώω μόνο πολύ καρπούζι. Μα άμα το καρπούζι έχει πάρα πολύ ζάχαρη, έχει μέσα τόσα πράγματα και είναι όλο νερό, του μπανιάζεσαι, πρίζεσαι, φουσκώνεις και λες μα καλά αφού δεν έφαγα τίποτα όλη μέρα, λίγο καρπούζι. Και το συνδυάζουν πολύ και με λίγο ψωμί ή με φέτα ή με παξιμάδι, ξέρεις, ο παππούς μου έτσι το έκανε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω από κάποιες βασικές ερωτήσεις, Λάμπρο. Δηλαδή, πώς μπορούμε να πάρουμε ενέργεια, γιατί τη χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι, ξέρεις, επειδή με τον ήλιο, με τη ζέστη, πέφτει λίγο το σύστημα. Λέμε ότι δεν έχουμε θέμα να κάτσουμε στο air-condition, δεν έχουμε ενέργεια, δεν έχουμε δύναμη, ευεξία. Πώς μπορούμε λοιπόν από κάποιες τροφές να πάρουμε ενέργεια το καλοκαίρι για να έχουμε ευεξία και να μην νιώθουμε πάντα κουρασμένοι και όλη μέρα σαν ένα κρεβάτι? Καταρχάς, την καλοκαιρινή περίοδο, τις μέρες που υπάρχει αυτή η θερμοκρασία αυξημένη, η καλύτερη φάση για να μπορέσουμε να πληρώσουμε την ενέργειά μας και να καλύψουμε αυτό το κενό που νιώθουμε όλοι, όπως είπες, είναι οι υδατάνθρακες. Κυρίως παίρνουμε περισσότερο από υδατάνθρακες. Αυτό μπορούμε πώς μπορούμε να τους πάρουμε τους υδατάνθρακες όμως, από πού? Δηλαδή, έναντι των λιπαρών και των πρωτεϊνών των αυξημένων σε ποσότητα, παίρνουμε τους υδατάνθρακες που μας δίνουν και ενέργεια και μας δίνουν και περισσότερη ευεξία, όπως είπες. Πώς το κάνουμε αυτό? Αυτό το πετυχαίνουμε με το να παίρνουμε λαχανικά, αρκετά λαχανικά και φρούτα και χυμούς που περιέχουν φουλ υδατάνθρακες. Έχουμε να σε ρωτήσω τώρα, να σε διακόψω. Λένε πάρα πολύ όμως ότι ο υδατάνθρακας, επειδή εάν δεν τον, απορροφήσεις και αν δεν τον βγάλεις μέσα από ενέργεια, από προπόνηση, από καθημερινότητα, γίνεται, ειδικά όταν είναι προς το βράδυ, ξέρεις, πολλοί κόσμοι με παίρνει έναν πολύ ωραίο χυμό. Έχω δει ανάμεικτο, βγαίνω με κάποιες φίλες μου, 11 η ώρα να πιούμε ένα ποτό και λέει, θα πάρω ένα χυμό φυσικό. Και μετά από 2 ώρες πάει για ύπνο. Αυτός όλος ο υδατάνθρακας, λέει, πολλές φορές, επειδή μεταβολίζεται, γίνεται λίπος. Έτσι δεν είναι? Όταν είναι πολύ αργά, οτιδήποτε και φάμε σε αρκετή μεγάλη ποσότητα, δεν μεταβολίζεται εύκολα και αποτέλεσμα είναι να βάλουμε κιλά. Όταν όμως υπάρχει, για παράδειγμα, όλη την ημέρα μια εξαντλητική ενέργεια του οργανισμού, δηλαδή ο οργανισμός εξαντλείται και πάρουμε υδατάνθρακες, τότε σίγουρα θα τους κάψουμε πιο εύκολα και θα μπορέσουμε να πάρουμε και την ενέργεια που χρειαζόμαστε χωρίς να αποθηκεύσουμε περίσσια ενέργεια ή θερμίδες από τους υδατάνθρακες. Αυτό είναι το μυστικό, δηλαδή αυτό είναι το κλειδί που θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε. Ποιες ώρες είναι σωστό να πίνεις έναν χυμό που πίνουμε φυσικό, ανάμεικτο, όλο αυτό? Που λέμε έτσι επειδή είναι καλοκαιράκι, ναι. Είναι κάτι ένα χυμό φυσικό. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες. Η στιγμή είναι. Για παράδειγμα, προχτές πήγα κάπου απόγευμα, γύρω στις 8.30-9 και δεν ήθελα να πιω ένα καφέ, σαν ένα ραντεβού. Και παρήγγειλε ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι. Πολύ καλά έκανες. Και μου λέει μια φίλη μου λέει, ξέρεις, ο φυσικός χυμός πορτοκάλι έχει τις συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή τώρα τέτοια ώρα δεν έπρεπε να τον πιεις. Γιατί εγώ θα κοιμηθώ στην 2 ώρα τη νύχτα, δεν νιώθω. Δεν ισχύει αυτό. Βέβαια καλύτερα να τους παίρνουμε πρωί τους υδατάνθρακες.
Θεσσαλονίκης κυρίως, πρωινές ώρες, για να πάρουμε και ενέργεια. Όμως δεν ισχύει αυτό. Μπορούμε να πιούμε και χυμούς και άλλες ανεξαρτήτως ώρων, δηλαδή δεν υπάρχει ωράριο. Mm-hmm. Από τη στιγμή που, που θέλουμε να πάρουμε ενέργεια και να καλύψουμε την ενέργεια την οποία έχουμε χάσει, αν πάρουμε χυμό και το απόγευμα και απογευματινή ώρα, είναι σωστό. Με αναπληρώνουμε την ενέργεια που έχουμε χάσει. Ποιες είναι οι κατάλληλες επιλογές για σνακ μέσα στο καλοκαίρι, να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό και είναι κάτι δροσερό λόγω καλοκαιριού. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να φτιάξουμε δικά μας πράγματα, αν έχουμε και ιδέες, και να δώσουμε και τέτοια ενέργεια στον οργανισμό μας, πολύτιμες βιταμίνες, εχνοστοιχεία και μέταλλα, χωρίς να τον επιβαρύνουμε. Τέτοιου τύπου είναι, για παράδειγμα, τα smoothies. Μπορούμε να φτιάξουμε δηλαδή μέσα, να χτυπήσουμε στο blender, στο multi, να βάλουμε γιαούρτι, να βάλουμε φρούτα ή χυμό, λίγο μέλι, και να φτιάξουμε ωραιότατους φρουτοχυμούς. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και για πιο δροσερό ακόμα, να προσθέσουμε και πάγο τριμμένο και να το κάνουμε σαν γρανίτα. Οπότε δεν χρειάζεται, γλιτώνουμε και τη ζάχαρη, δεν τρώμε ζάχαρη που θα μας επιβαρύνει και θα μας δώσει θερμίδες εξτρά. Τρώμε φυσική φρουκτόζη από τα φρουτάκια και, και παίρνουμε και λίγο πρωτεΐνη από το γιαουρτάκι. Οπότε έχουμε ένα πλήρες, ωραίο, δροσερό σνακ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό, εάν το βάλουμε μέσα σε μεγάλες... παγωκίστες. Όχι, να το βάλουμε, ας πούμε, στο ψυγείο, σε ένα μπουκάλι, όπως έχουμε το νερό μέσα στα μπουκάλια νερού, και να το έχουμε στο ψυγείο, και, για να μην φτιάχνουμε συνέχεια και ξέρεις όλο αυτό, και να πω ότι θα πιω σήμερα, θα πιω το βράδυ, μπορώ να πιω και αύριο το πρωί. Χάνει τα συστατικά του, και μέχρι πόσες μέρες μπορεί να μείνει στο ψυγείο χωρίς να αλλοιωθεί η σύσταση του χυμού? Πολύ ωραία ερώτηση. Τι πρέπει να προσέχουμε? Καταρχάς πρέπει να το βάζουμε, να το αποθηκεύσουμε σε ένα ειδικό τάπερ, σε ένα δοχείο, το οποίο δεν θα μπαίνει ούτε φως, ούτε οξυγόνο, ούτε αέρας. Έτσι το διατηρούμε ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να το διατηρήσουμε και μία και δύο ημέρες. Περισσότερο δεν γίνεται, γιατί θα υπάρχει αμαύρωση των φρούτων που λέμε, δηλαδή θα αρχίσει να οξυδώνεται. Ήδη μέσα δηλαδή ο χυμός θα έχει. Γιατί είναι καθαρά φυσικό. Ακριβώς. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίζει να πικρίζει και δεν θα αλλοιωθεί η γεύση του. Καλό είναι βέβαια να τους καταναλώνουμε φρέσκους. Αν θέλουμε όμως να φτιάξουμε αρκετή ποσότητα για να πιούμε και το απόγευμα και την επόμενη μέρα, αν βάλουμε σε σκοτεινό περιβάλλον, δηλαδή μπορούμε να τυλίξουμε και με αλουμινόχαρτο κάποιο τάπερ, να μην μπαίνει μέσα φως, και να το κλείσουμε αεροστεγώς, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορούμε να το κατανοήσουμε και το απόγευμα. Δροσερές επιλογές φαγητών, γιατί είναι και αυτοί που πεινάνε. Δηλαδή έχουμε αυτούς που παίρνουν κάτι για σνακ. Αλλά όταν πρέπει να φάμε κάτι και ξέρεις το καλοκαίρι, θέλουμε και κάτι δροσερό, γιατί νιώθουμε αυτό με τη ζέστη και μπουχτίζουμε αμέσως. Ακριβώς. Άρα. Μπορούμε, για παράδειγμα, αν θα καθίσουμε να πιούμε ένα καφέ, ένα τσάι και θέλουμε να φάμε και κάτι δροσερό, μπορούμε να κόψουμε καρότα, αγκουράκια στο πιάτο που είναι πολύ δροσερά και πολύ ωραία, ή καρδούλα από μαρούλι που είναι πάρα πολύ ευχάριστο και νόστιμο στη γεύση. Και αν επιλέξουμε από φαγητά, κυρίως τις σαλάτες οι οποίες θα πρέπει είτε είναι βραστές, δηλαδή βραστά λαχανικά, είτε είναι φρέσκες σαλάτες, μας δίνουν και ενέργεια, όπως είπαμε, και υδατάνθρακες, και μας δίνουν και περισσότερα υγρά. Οπότε αναπληρώνουμε και τα υγρά τα οποία χάνουμε περισσότερο το καλοκαίρι. Αν επιλέξουμε τώρα από πλευράς φαγητών, πάντοτε τα κρύα φαγητά, κρύα, με την έννοια ότι μπορούμε να τα φάμε και πιο κρύα, ναι, να χρειάζεται να τα φάμε ζεστά και βραστά. Ακόμα και φακές, που λέει ο λόγος, αν τις φάμε δροσερές, μπορούμε να τις καταναλώσουμε. Μπορεί να μας έχει λείψει το καλοκαίρι η φακή, γιατί συνήθως το τρώμε το χειμώνα. Μπορούμε να το φάμε και το καλοκαίρι. Εγώ σε πληροφορώ και το καλοκαίρι και τη φτιάχνουμε σε σαλάτα. Και ακριβώς, να τη βάλουμε και σε σαλάτα μέσα. Ή φακόριζο μπορούμε να φτιάξουμε και να το βάλουμε και αυτό πάλι. Είναι σαν που γίνεται και καλύτερα απορρόφηση του σιδήρου. Γιατί μπράβο, ο σιδήρος απορροφάται καλύτερα, να ξέρετε, στον οργανισμό που χρειάζεται από τη φαγή και εσείς που γυμνάζεστε, όταν έχετε σε επαφή με υδατάνθρακα όπως είναι το ρύζι. Έτσι. Γιατί έτσι διασπάτε και διοχετεύετε πιο εύκολα στον οργανισμό. Καλύτερα, και κυρίως όταν υπάρχει και χυμός πορτοκάλι. Μάλιστα. Βιταμίνη C. Ας πούμε, το καλοκαίρι πρέπει πάντοτε να νιώθουμε ενυδατωμένοι. Γι' αυτό και πίνουμε νερά, πίνουμε υγρά κτλ. Πάμε να πούμε κάποια τρίκ που για την υγεία μας είναι πολύ σημαντικό και να είμαστε ενυδατωμένοι. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Καταρχάς το νερό που είναι καταλύτης, έτσι εννοείται, το νερό μέχρι, πρέπει να πίνουμε ένα λίτρο τουλάχιστον την ημέρα. Σίγουρα, τουλάχιστον. Εμείς συνιστούμε γύρω στα 3 λίτρα, ώστε να είμαστε πλήρη ενδυτωμένοι, να μπορούμε να καθαρίσουμε τις τοξίνες στον οργανισμό μας και να δουλεύουν και να λειτουργούν σωστά και νεφροί. Βέβαια, εκτός από το νερό που είναι πολύ σημαντική ουσία για τον οργανισμό μας, είναι το απαραίτητο στοιχείο για τον οργανισμό μας, μην ξεχνάμε ότι το 80% του οργανισμού μας είναι νερό. Μπορούμε να κάνουμε και κάποια άλλα τρίκ, αν δεν μπορούμε να πιούμε πάρα πολύ εύκολα το νερό. Μπορούμε να φτιάξουμε αφεψίματα, κρύα, από διάφορα βότανα. Μπορούμε τσάι.
Μπορούμε αυτού του φρουτοχυμού που είπαμε προηγουμένως, διάφορα γρανιτοειδές, τα οποία θα τα φτιάξουμε μόνοι μας. Έχουν ζάχαρη. Ναι, με τριμμένο πάγο, πάγο και φυσικού χυμού, του οποίου κάνουμε πάρα πολύ ωραία γρανιτοσκευάσματα. Τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε και στο ψυγείο, όπως είπαμε, για να τα καταναλώσουμε και πιο δροσερά. Τι πρέπει να προσέχουμε στα γεύματά μας στους καλοκαιρινούς μήνες συνήθως? Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να μην τα τρώμε καυτά, ζεστά και να μην τρώμε βαριά. Γιατί τι γίνεται, συνήθως το καλοκαίρι δεν έχουμε τόσο πολύ την ανάγκη για πολύ έντονο και ένα κορεσμό, δηλαδή για φαγητό να νιώσουμε το αίσθημα του κορεσμού και να γεμίσουμε το στομάχι μας, να νιώσουμε δηλαδή πολύ χορτασμένοι. Και αυτό το κάνει, και αυτό συμβαίνει γιατί από την πολύ ζέστη νιώθουμε μετεωρισμό, πρίξιμο, όπως είπες προηγουμένως Αλέξανδρε, θα τον μπανιάσουμε που το πες πολύ ωραία, δηλαδή νιώθουμε τόσο πολύ φούσκωμα που δεν μας βγαίνει δηλαδή να φάμε και το περισσότερο. Ναι. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν τηγανιτά, πολύ. Τσιγαριστά, λαδερά. Όχι, λαδερά μπορούμε να φάμε αν είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Γιατί εγώ βλέπω ας πούμε... Μουσακάδες και τέτοια που φτιάχνουμε. Βαριά φαγητά σύνθετα, έτσι. Σύνθετα φαγητά όπως μουσακά, ας πούμε, που το καλοκαίρι πάει και έρχεται. Επίσης, εγώ έχω φάει και πολύ καλό μουσακά, χωρίς η μελιτζάνα να είναι τηγανισμένη. Α, στο φούρνο, μας φτιάχνει Μαρία. Να είναι στο φούρνο πριν. Το ίδιο γίνεται. Και επίσης πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μας και οι φίλες όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ότι ορισμένα προϊόντα βγάζουν από μόνα τους αυτό το υγρό για να τα τηγανίσει. Άρα, αν βάλει, ας πούμε, σε ένα άλλο προϊόν δύο κουταλιές λάδι, αυτό θα βάλει μισή, γιατί βγάζει και το ίδιο το προϊόν. Όπως το μανιτάρι. Για παράδειγμα, βέβαια. Για παράδειγμα. Που μπορούμε να τα σοτάρουμε χωρίς λάδι, χωρίς να τα τσιγαρίσουμε και τα βάζουμε στο αντικολλητικό και γίνεται πάρα πολύ ωραία και τροφή καλοκαιρινή. Με πιλάφι, ας πούμε, είναι μια ωραιότατη τροφή. Θα αποφύγουμε λοιπόν το πολύ κρέας ή τα κοκκινιστά ή τα μπαχαρικά ή τα καυτερά, διότι αυτά θα μας δώσουν περισσότερη θερμοκρασία και οπότε θα μας ανέβει η θερμοκρασία στο σώμα μας και θα αισθανόμαστε δυσφορία και δυσπεψία. Και μπορούμε να καταναλώσουμε έναντι του κρέατος περισσότερο τυρί άπαχο και αυγά, τα οποία μας δίνουν full ενέργεια και πρωτεΐνες. Και αντί για το κρέας πάλι μπορούμε να αντικαταστήσουμε με το ψάρι ή τα θαλασσινά, που είναι ωραιότατη τροφή, έφεπτη και το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Να κάνουμε τώρα μια μεγάλη παρένθεση. Συνήθως όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, που βλέπουμε τα ντόνατς, τα που τρώνε οι άλλοι, μας ανοίγει πιο πολύ η όρεξη. Τι είναι αυτά που μπορούμε να φτιάξουμε από το σπίτι μας, να τα πάρουμε, είτε για εμάς τους ίδιους, είτε και για τα μικρά παιδιά, βέβαια. Γιατί ξέρεις, όταν πάμε τα παιδιά στη θάλασσα, βλέπεις όλες τις μαμάδες και τους μπαμπάδες και έχουν μία σακούλα και είναι μέσα. Πατατάκια, γαριδάκια, κρουασάν. Σου λέει πάμε παραλία και έχουμε πάρει τα πάντα. Ό,τι χειρότερο και μάλιστα τι κάνουν. Αυτά λιώνονται πολύ πιο εύκολα με τη ζέστη. Σαφώς, ειδικά η σοκολάτα. Λιώνεται και μετά τα παιδιά έχουν διάρρειες, έχουν πόλους στην κυλίτσα τους. Δεν είναι καλή επιλογή, παιδιά, ούτε τα τσίπς ούτε αυτά. Χώριεται ότι μετά θέλεις πολύ να πιεις, επειδή βάζεις πάρα πολύ αλάτι, θες να πιεις και του μπανιάζεις πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή πίνεις, δεν μπορείς να ξεδιψάσεις και γίνεσαι μετά ένα φουσκωτό μπαλόνι. Οι καλές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε είναι οι εξής. Μπορούμε πάρα πολύ ωραία να φτιάξουμε μόνοι μας πάρα πολύ ωραία σουνταριτσάκια. Μεγαλοπούλα τυρί ή αυγό και μέσα μπορούμε να βάλουμε. Ωραία. Αν φοβόμαστε λίγο το αυγό μην ελιωθεί, δεν προσθέτουμε αν δεν έχουμε ψυγιάκι αυγό, βάζουμε μόνο γαλοπούλα και τυρί. Μπορούμε μέσα να βάλουμε μαρούλι, να βάλουμε αγκουράκι, να βάλουμε ντομάτα. Και αυτό έχει εκτεθειμένο στον ήλιο όμως, Λάμπρο, διότι βλέπω κάποιος το αφήνουν πάνω στην ξαπλώστα, ας πούμε, πάνω στον ήλιο το σάντουιτς μέσα στο αλουμινόχαρτο. Αυτό άναψε. Όχι, μετά το τυρί έχει γίνει λιωμένο λες και το σκαρμπονάρα. Ναι, δεν είναι ωραίο. Γι' αυτό πρέπει να τα τυλίξουμε σε αλουμινόχαρτο και να τα βάλουμε με παγωκίστε σε ένα ψυγιάκι. Συνήθως τα παιδιά που βλέπουν έτσι και θέλουν, επειδή βλέπουν και από τα άλλα παιδιά κάποια παγωτά, κάποια γλυκάκια που τρώνε μπισκότα και αυτά, πώς μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε στο να φάει και το παιδί μας κάτι γλυκό? Μπορούμε να πάρουμε ωραιότατες μπάρες δημητριακών που είναι φτιαγμένες και χωρίς ζάχαρη ή με καστανή ζάχαρη και μπορούν τα παιδιά να καταναλώσουν μπάρες, οι οποίες μπορούμε και σπιτικές μπάρες να τις φτιάξουμε εμείς. Ναι, έχω φτιάξει. Βάζοντας δηλαδή, μπορούμε να πλάσουμε πάρα πολύ ωραία με βρώμη και φρούτα. Με βρώμη και φρούτα και ξηρούς καρπούς και από ξεραμένα φρουτάκια, να πλάσουμε βρώμη, να τα βάλουμε στο φούρνο να ψηθεί και μετά τα κόβουμε σε μπαρίτσες. Υπάρχουν και συνταγές και στο ίντερνετ. Και με καστανή ζάχαρη και με μέλι μπορούμε να προσθέσουμε δηλαδή φυσικά φυσικές γλυκιατικές ουσίες. Αν έπρεπε να πούμε ένα-δύο έτσι τρίκ, βέβαια αυτά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πρέπει να την ξανακάνουμε. Και μην ξεχνάμε και τα φρούτα, έτσι. Σαφώς, μπορούμε και τα φρούτα στην παραλία. Σαφώς είναι το πιο ωραίο. Εάν έπρεπε να τονίσεις για το καλοκαίρι, έτσι να μείνει στον κόσμο,
τρία πράγματα που τα τρώμε πάρα πολύ συχνά, είτε από συνήθεια, είτε γιατί είναι μας το καλοκαίρι, αλλά που στην ουσία κάνουν κακό, σε παρένθεση, στη διατροφή μας, στην καθημερινότητά μας, πιθανόν στο χρόνο, στην υγεία μας. Έτσι. Ποια θα έπρεπε να έλεγες ότι είναι αυτά τα τρία προϊόντα που θα κλείναμε, καθώς επιστήσουμε την προσοχή, ότι προσέξτε. Όχι πολύ. Ναι. Κίνδυνος. Πολύ ωραία. Αυτό. Τέλεια ερώτηση. Λοιπόν, πρώτον, τα παγωτά. Όχι πολλά παγωτά. Πλακώνουμε εβδομάδα, τα παγωτά δύο... άνετα. Άνετα. Πλακώνουμε τα παγωτά καθημερινά. Δεν είναι αυτό σωστό, γιατί με τόση ζάχαρη και τόσα λιπαρά που έχουν τα παγωτά μέσα, επιβαρύνει και τον οργανισμό και βάζουμε και κιλά. Και δεν μπορείς και εύκολα να το κάψεις. Δεύτερον, τα αναψυκτικά. Φουλ στη ζάχαρη. Μπορούμε να καταναλώσουμε αναψυκτικά, αν θέλουμε και το έχουμε επιθυμήσει, που έχουμε αναθρακικό. Αναψυκτικά τα οποία ωραιότατα τώρα υπάρχουν και με στέβια. Mm-hmm. Και light προϊόντα, έτσι. Βεβαίως. Το οποίο δεν χρειάζεται να πάρουμε τη ζάχαρη, γιατί είναι πάρα πολύ βολητικό. Σκεφτείτε ότι έχουμε γύρω στα 12 με 15 κουταλάκια το κάθε ένα κουτάκι, ναι, το κάθε ένα κουτάκι ζάχαρη. Είναι απίστευτο, και όμως υπάρχουν. Που άμα αυτό το δεις να μένει, να αφομοιώνεται, να αφομοιώνεται, να αφομοιώνεται, γίνεται ένα τούβλο τέτοιο. Ακριβώς. Αν αφήσετε, δηλαδή, παγωτά, το καταλάβετε, δηλαδή. Πώς το καταλαβαίνουμε. Αν αφήσουμε να φύγει το ανθρακικό από την Coca-Cola την κανονική, για παράδειγμα, θα την πιείτε μετά και θα είναι σχέτη ζάχαρη. Θα είναι πάρα πολύ γλυκό. Ναι. Δεν μπορείς να το πιείς. Πολλές φορές δεν πίνουμε και λέμε πω δεν έχει ανθρακικό. Ναι, ναι, γιατί το ανθρακικό σε ξεγελάει και δεν καταλαβαίνεις τη ζάχαρη που έχει μέσα. Άλλο είναι οι καφέδες ή πολύ. Τι κάνουμε για να πιούμε κάτι, να δροσιστούμε, πάμε και πίνουμε φραπέ. Πίνουμε συνέχεια εδώ μεταξύ. Αν πίνουμε τόσο πολύ φραπέ, δημιουργείται, είναι σαν δηλητήριο για τον οργανισμό μας. Δεν μπορούν να βρει να αποτοξινώσουν και να διώξουν αυτή την ποσότητα του καφέ από τον οργανισμό εύκολα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και κολικοί, να έχουμε προβλήματα, να πονάμε. Έχει κατακράτηση υγρών, δημιουργεί και κυταρίδια για τις γυναίκες. Ο καφές, πολλοί καφές. Μπορούμε να πιούμε κρύα τσάγια, ας πούμε. Μα. Τσάι, αφεψίματα, που μπορούμε να δώσουν πάρα πολύ ενέργεια. Χυμούς. Γιατί να πιούμε συνέχεια να πιούμε 5-6 καφέδες την ώρα. Άρα το πρώτο είναι τα παγωτά. Τα παγωτά, αναψυκτικά. Αναψυκτικά και πολλοί καφέδες. Κοίτα, που τους πίνει, που αυτά είναι κάτι αυτά που. Αυτά είναι στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητά μας. Ναι. Και όσοι... αυτό κάνουν το πιο μεγάλο κακό. Και όσοι κάνουν δίαιτα, ποιες ιδιαίτερες αλλαγές υπάρχουν μέσα στη διατροφή τους? Όσοι κάνουν δίαιτα, τις καλοκαιρινούς περιόδους προσπαθούμε να λατώσουμε πολύ τα δημητριακά. Λέγοντας δημητριακά, εννοώ τις αμυλούχες τροφές, όπως μακαρόνια, πολλές πατάτες. Αυτά τα περιορίζουμε. Μπορούμε να βάλουμε λίγη πατατούλα με λίγο κρεμμυδάκι και ντομάτα, το κάνουμε σαν σαλάτα. Σαλάτα, κρύα, πολύ ωραία. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε κρύα σαλάτα. Αλλά οι πολλές πατάτες, τα πολλά ζυμαρικά, τα κοκκινιστά, αυτά τα αποφεύγουμε. Σαφώς. Βάζουμε πιο πολύ, δηλαδή, υπερτερούν η ομάδα λαχανικών και η ομάδα φρούτων στους καλοκαιρινούς περιόδους η διατροφή, η δίαιτα, ας πούμε. Λαμπρό, βέβαια, ανανεώνουμε το ραντεβού γιατί όλο το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ και έχουμε να πούμε πολλά τρίκ. Πού μπορούμε όμως, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι εξειδικευμένο, κάτι διαφορετικό, γιατί κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Okay. Εμείς λέμε μια γενική όψη των πραγμάτων δίνουμε. Αλλά εγώ μπορεί π.χ. να μην θέλω καθόλου το παγωτό, αλλά να τρελαίνομαι π.χ. για τον καφέ. Ναι. Άρα εξειδικευμένα πρέπει για τον κάθε άνθρωπο να δεις τι θέλει, τι του αρέσει και έτσι να του σχεδιάσει. Να του προσαρμόσει τη διατροφή του καλύτερα. Πού μπορεί να σε βρει? Στο μεταβολισμός με V, μεταβολισμός.gr, mm-hmm. είναι το site μας, ή στο 8547-999. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανοούμε το ραντεβού μας όλο το καλοκαίρι και εσύ θα βοηθάς τον κόσμο και εμείς θα δίνουμε τις λύσεις. Σε αποδεσμεύω πολύ, γιατί ξέρω ότι στο γραφείο σου ο κόσμος περιμένει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λάμπρο Κοντογιάννη που ήταν κοντά μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, Κωνσταντίνα, και γυρίζουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή αυτή με τη στήλη για τα παιδιά. Μείνετε κοντά μου. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση By Γεωργόπουλος.
Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής και εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, παρακαλώ. Καλώ. Στην παρέα μας. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ κυρία. Όταν, πώς το κάνουν στη Βουλή, δεν λένε όταν σταματάνε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να μιλήσω και εγώ, λέει. Και έχει μιλήσει 45 λεπτά και λέει τα ίδια. Λοιπόν... Τι έγινε, όλα καλά. Ε? Πώς είμαστε, όλα καλά. Καλά είμαι, είμαι πάρα πολύ καλά. Όταν έχω μπροστά μου όλα αυτά και όταν έχω στην υπέροχη παρέα του Μη μου πεις όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και το εξωτερικό. Και δώστε μου παρακαλώ να πω, παρακαλώ, σήμερα ένα σούπερ τυχερός από εσάς θα ταξιδέψει. Αυτά είδε στα λετρά. Πόπο Γιάννη, μου έρχεται να πέσω στην οθόνη και να τα φάω. Θα μου πει, καλά, γιατί δεν πέφτει στην οθόνη και δεν πέφτει στην οθόνη. Μετά αυτό εκεί. Το σαρακλάκι, κοίτα, κοίτα το σαρακλάκι. Ζωντανό παιδί. Το τσουρεκάκι εκεί με τη σοκολάτα είναι δικό μου. Λοιπόν, να το ακούν από πάνω. Ας τα έρχομαι. Και βέβαια, ένα σούπερ τυχερός από εσάς. Πάμε άλλη μια φορά να επενθυμίσουμε που θα κάνει follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook για μέχρι 24 ώρες την επόμενη μέρα την ίδια ακριβώς ώρα. Ένα σούπερ νικητής με ακόμα έναν της επιλογής του φίλο-φίλο ποιον θέλει θα ταξιδέψει στο πανέμορφο νησί της Άνδρου, στις Κυκλάδες και στο μοναδικό ξενοδοχείο Περάκης εντελώς δωρεάν για τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες όπως το λέμε με το πρωινό του σε δίκλινο δωμάτιο πάντα με θέα και πάντα με όλα τα deluxe δωμάτια τα οποία διαθέτει το ξενοδοχείο. Εντελώς δωρεάν για να περάσει καταπληκτικά τους καλοκαιρινούς αυτούς μήνες και αν το θέλεις να το ρίξει λίγο έξω και να πιει και ένα ουζάκι στην υγειά μας. Και επίσης η Golden Star Ferries, η εταιρεία που πραγματικά υπογράφει το άνετο ταξίδι από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη και Ηράκλειο, όλα αυτά τα μέρη μας ταξιδεύει άνετα, μοναδικά, με μοναδικές πραγματικά υπηρεσίες στο ταξίδι σου. Κάνε ένα ταξίδι που μπορεί να σου μείνει αξέχαστο με την Golden Star Ferries. Θα επιμεληθεί στο να έχετε εντελώς δωρεάν και πρώτη θέση παρακαλώ και τα εισιτήρια του να πάτε και του να επιστρέψετε, βεβαίως και το αυτοκίνητο ή τη μηχανή μαζί σας. Τι άλλο θέλετε, εντελώς δωρεάν όλα αυτά για τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε λίγο να δούμε. Τι ωραία που είχαμε περάσει. Και θα περάσουμε και πάλι, γιατί μην νομίζω. Θα πάμε σύντομα. Άρχισαν τα μηνύματα τώρα εδώ και με ρωτάνε. Α, πολύ ωραία. Για πες. Θα μιλήσουμε λίγο για τους χρυσούς κανόνες. Να απαντήσω λοιπόν να στείλουν στο να κάνουν following. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Α, θέλει και 10.000 για να πάει όμως. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για τους χρυσούς κανόνες για την ανατροφή των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει σίγουρα καμία χρυσή συνταγή, αλλά σίγουρα είναι μερικοί κανόνες που τα παιδιά τους βλέπουν από εμάς και περνάνε αυτόματα σε αυτά τα σωστά παιδιά. Να δίνετε στο παιδί πρώτη εσείς το καλό παράδειγμα. Δεν θα βλέπει ότι μιλάτε άσχημα και πρέπει να συμπεριφέρετε και το ίδιο σωστά. Όταν εγώ απέναντι σε μία φίλη μου, όταν είναι μπροστά το παιδί ή στον ίδιο το σύντροφό μου μιλάω άσχημα, το παιδί επάνω στα νεύρα του και όχι μόνο, αύριο μεθαύριο θα μιλήσει και το ίδιο άσχημα. Να φροντίζετε και να πενείτε το παιδί σας όταν κάνει κάτι σωστό. Mm-hmm. Δηλαδή, μη στέκεστε μόνο στα αρνητικά και ό,τι κάνει λάθος. Να επενείτε το παιδί σας όταν κάνει κάτι σωστό, γιατί έτσι, αύριο μεθαύριο, θα χρειαστεί, όταν δεν το κάνει μία φορά τόσο καλά, θα χρειαστεί την επόμενη να το κάνει ακόμα καλύτερα. Άρα θα θυμάται την επιβράβευση τη δική σας και έτσι θα παίρνει την αυτοπεποίθηση που λέμε. Κάθεται το οποίο στη ζωή μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και όχι μόνο για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους επιβραβεύεται, αυτό είναι ουσιαστικά μια εσωτερική δύναμη στο να προχωρήσουμε ακόμα πιο καλά, πιο δυνατά, πιο σταθερά και πιο ψηλά. Σίγουρα. Αλέξανδρε, το βλέπουμε και με εμάς τους ίδιους ότι όταν κάνεις κάτι και είναι σωστό και σου λέμε μπράβο ή είναι τέλειο αυτό που κάνεις ή το οτιδήποτε, βλέπεις ότι η ψυχολογία σου αλλάζει. Πάρνη. Σε δευτερόδια, σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόδια, ανάλογα. Αν πηγαίνεις, δηλαδή, κοίταξε. Αν πας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, είναι τελείως διαφορετικά τα διόδια από τα δευτερόδια. Αν όμως ταξιδέψεις Δευτέρα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά συγγνώμη λίγο, Γιάννη, λίγο σας παρακαλώ, να δω λίγο κάτι στο γενικό.
Γιατί νομίζω ότι η Σουζάνα, το γενικό είναι η κάμερα. Δεν είναι τη Σουζάνα. Μου έχει χαλάσει το πέρα και δεν φαίνεται καθόλου αυτό που ήρθε και καθάρισε. Εδώ είναι αυτό, παιδιά. Σουζάνα μου, δεν θέλω να μου χαλάσει το ρακόρ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να φαίνεται, Σουζάνα μου, όταν το ξεσκονίζεις. Συνέχισε, παρακαλώ. Λοιπόν, στην ανατροφή των παιδιών, το πρώτο και κύριο είναι αυτό. Στο να κάνουν. Γιατί γελάνε. Όχι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Σου φάνηκε περίεργο που είπα για τη Σουζάνα, αφού μου χάλασε το ρακόρ της εκπομπής. Συγγνώμη. Με έρχεται η Σουζάνα, δεν καθαρίζει καλά. Ναι, καλά καθαρίζει, απλά δεν το έβαλε στέ. Εντάξει, δεν ξέρει και από τηλεόραση. Η κοπέλα καθαρίστρια είναι. Λοιπόν, λίγο τη βάλουμε να κάνει και εκπομπή. Είναι το πρώτο και το κύριο μέλημα. Οι δικές μας ανάγκες έρχονται πάντα δεύτερο. Όταν λέμε ότι θα δημιουργήσουμε μία οικογένεια και θα φέρουμε στον κόσμο. Γιατί με κοιτάς και γιατί είσαι σήμερα πολύ όμορφη και αυτό μου δίνει μία χαρά, μία τόνωση, μία ζωντάνια. Ναι. Κατάλαβες. Από Σεπτέμβριο θα έχει μία άλλη. Ναι. Αυτό τώρα είναι πολύ καλό. Είναι τέλειο. Α, εντάξει. Για πες. Λοιπόν, οι δικές μας ανάγκες παραμένουν σε δεύτερη μοίρα. Άρα δεν πρέπει να το κάνετε άθελά σας να νιώθει παραμελημένο. Δηλαδή, το κατάλαβες αυτό που το λέω. Εντάξει. Δεν είμαι και τόσο beat. Λοιπόν. Δηλαδή, δεν θα κοιτάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τα μαλλιά μας, τα νύχια μας και όλα τα σχετικά από το να. Η πρώτη ανάγκη είναι να βγάλουμε το παιδί μια βόλτα, να το περιποιηθούμε. Γιατί πόσα παιδιά, Αλέξανδρε, και εσύ τα βλέπεις όταν πήγαινες στα νηψάκια στο σχολείο, είναι παραμελημένα. Δεν κάνουν μπάνιο. Βρώμικα ρούχα. 2-3 μέρες τα ίδια ρούχα. Νύχια που να μην έχουν. Μην τα έχουν κόψει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μικρά που κάνουν τη διαφορά, ναι, αλλά σίγουρα το παιδί, ο τρίτος, ο τέταρτος που θα το δει, το βλέπει παραμελημένο. Σαφώς. Το παιδί θα πρέπει να νιώθει ότι είστε πάντα εκεί για εκείνο. Να το στηρίξετε, να μιλήσετε μαζί του και να σας εμπιστευτεί. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπουμε, πάμε σε ένα άλλο και μια μεγάλη παρένθεση, όταν ένα παιδί κακοποιείται, είτε λεκτικά, είτε κακοποίηση γενική. Φοβάται να το πει. Δεν σας εμπιστεύετε τόσο στην αντίδρασή σας, το άμα του δώσετε σημασία ή όχι. Τα κουνούπια το καλοκαίρι. Όχι, αυτό το πώς βέθηκε, Γιάννη. Για πες, αυτό κάποιος πρέπει να το έχει στείλει. Αυτό να δίνει του Χατζηνικολάου, αυτό να ξέρεις. Ο Χατζηνικολάου μας το στείλει. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτά τα που πρέπει, αυτά τα οι χρυσοί κανόνες που πρέπει από μικρό το παιδί να το έχουμε δίπλα μας, όχι απέναντί μας, ούτε είμαστε φιλαράκια. Σε εμπιστεύομαι, είμαι η μητέρα σου, είμαι ο πατέρας σου, πρέπει να μου πεις αυτά που πρέπει να μου πεις. Πρέπει να είμαστε ένα σε ένα σημείο, μπράβο, μέχρι εκεί, ούτε υπερβολής, ούτε όμως απόμακρο. Ακριβώς. Τόσο όσο. Πρέπει το παιδί, ακόμη ένας κανόνας. Ναι, εντάξει, είσαι κάτι διαφορετικό σήμερα. Με την μπλούζα σου, τι. Ναι, είναι η αλήθεια πρώτη φορά. Τι άλλε μέρε δεν έχω μπλούζα. Πρώτη φορά φοράω, φαντάζομαι. Καταρχήν τώρα που έχει καλοκαιριάσει, έχει βγει όλη η γειτονιά που είσαι γυμνός. Όχι, γιατί δεν έχει βγει η γειτονιά. Δεν βγαίνω στον μπαλκόνι ποτέ. Δεν βγαίνει. Όχι. Εγώ που σου χτύπησα και βγήκα από τον μπαλκόνι για να σου ανοίξω, δεν έκατσα. Α, δεν έκατσα, αλλά τον είδε. Λοιπόν, θα πρέπει το παιδί να κάνει λάθη που, και να μην προσπαθεί να τα διαχειρίζετε, να μην προσπαθείτε να διαχειρίζεστε τα πάντα εσείς. Μέσα από τα λάθη του, όσο μικρό και αν είναι το παιδί, όσο και λάθος επιλογή να κάνει, θα μάθει μέσα από αυτό. Θα έρθει την επόμενη φορά που θα επιλέξει κάτι άλλο, που γιατί κατά τη γνώμη του δεν θα είναι λάθος, αλλά και πάλι μπορεί να του βγει σε λάθος. Αλλά θα το αφήσουμε από μόνο του να κάνει τις επιλογές του. Να δείχνετε πάντα. Λοιπόν, θα δείχνετε πάντα πρόθυμοι στο να ακούσετε το παιδί σας όταν έχετε κάποιες αναλλακτικές λύσεις. Βεβαίως. Γελάνε. Όχι, σήμερα όχι, όχι. Όλοι γελάτε. Γιατί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ρε παιδί μου. Γιατί τι γελάτε σήμερα. Θες να κλαίμε. Ξεκινήστε, παιδιά. Την Κασιανή μάλτε. Να, όταν το παιδί σας λέει κάποιες δικές του αναλλακτικές λύσεις σε αυτό που θέλει να κάνει ή ένα πρόγραμμα που έχετε βάλει εσείς, πάντα να το ακούτε και να συμβαδίζετε με αυτά που σας λέει το παιδί, γιατί αυτά που σας προτείνει είναι αυτά που το ευχαριστεί το παιδί να κάνει. Mm-hmm. Ένα ακόμα είναι να δείχνετε την αγάπη σας στο παιδί, όχι μόνο με τα λόγια, γιατί πολλοί γονείς δουλεύουν όλη μέρα και προσπαθούν το βράδυ να καλύψουν το κενό της υπόλοιπης ημέρας που ήταν χωριστά από τα παιδιά τους. Είναι λάθος. Δεν παρκάρουμε τα παιδιά, όπως λέω και εγώ, παρκάρουμε. Τα αφήνουμε δηλαδή σε γιαγιά, παππού, νταντά. Πολλά παιδιά πάνε το πρωί παιδικό και μετά μόλις γυρνάνε σπίτι είναι στη γιαγιά.
και μένουν με τον παπά και ναι, τη εντάξει, μαμά. Ναι, εντάξει, όμως διανύουμε μία περίοδο που επειδή όλοι οι γονείς δουλεύουν και η μητέρα και ο πατέρας σίγουρα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούν να περνάνε δυστυχώς πολλές ώρες με τα παιδιά τους. Απλά πρέπει μέσα σε αυτό το τρέξιμο το καθημερινό να βρουν κάποιες ώρες να ασχοληθούν και να κάτσουν με τα παιδιά τους. Αλέξανδρα, οι ψυχολόγοι λένε ότι ένα παιδί πρέπει να είναι τις μισές ώρες της ημέρας με τη μαμά ή τις μισές ώρες με τον μπαμπά. Είναι καλό να χωρίζονται οι ώρες. Δουλεύει ο ένας πρωί, ο άλλος απόγευμα. Το παιδί να μένει με κάποιον ή με τη μαμά ή με τον μπαμπά. Είναι το σωστό. Τώρα, έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ τα πράγματα, σίγουρα. Το παιδί το πρωί που πάει παιδικό ή μένει με την ταντά ή με τη γιαγιά ή με τον παππού, αυτό το υπόλοιπο που θα σχολάσει στις 3, στις 4, μέχρι τις 6, 7, να κάτσει στη γιαγιά, αλλά να γυρίσει στο σπίτι και να περάσει κάποιες 4 με 5 ώρες στο σπίτι με τη μαμά ή τον μπαμπά. Και όχι να τις περάσει απλά να κάθονται στον καναπέ, να ασχοληθεί η μαμά και ο μπαμπάς σωστά μαζί του. Όχι, γιατί έχουμε δει που σε πάρα πολλά σπίτια και που πάμε, Αλέξανδρα, και σχολάνε εκείνη την ώρα οι γονείς, κάθονται με το κινητό ή με το τάμπλετ και τα παιδιά κάθονται στην τηλεόραση. Θα μιλήσουμε για τους χρυσούς κανόνες μία από τις επόμενες φορές, 6, 9, 12. Τα παιδιά κάτω από των 6 ετών δεν πρέπει να βλέπουν τηλεόραση. Καλά, αυτό όμως δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν γίνεται, Αλέξανδρα. Το παιδί δηλαδή βγαίνει από το νοσοκομείο και μόλις πάει σπίτι, αντί να δει τη μαμά και τον παιδί, βλέπει στρουφάκια. Ακριβώς. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν η τηλεόραση. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, αρκεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε τα παιδιά μας τόσο πολύ από τηλεόραση. Θεωρώ απλά ότι πρέπει να τους βάζουμε κάποιες ώρες. Δηλαδή, μία ώρα το μεσημεράκι μην χαλαρώσει να το βάλουμε για ύπνο και μία ώρα το απογευματάκι. Δηλαδή, όταν είναι παιδί. Ναι, Αλέξανδρε. Γιατί νομίζω ότι όταν απαγορεύεις κάτι, οθείς το παιδί στο να το κάνει αυτό κρυφά και ίσως και στη χειρότερη έκδοση των πραγμάτων. Του απαγορεύεις, ας πούμε, να βγει με τους φίλους. Θα βγει κρυφά και μπορεί να μπλέξει με άσχημες παρέες. Ναι. Του απαγορεύεις να πάρει, ας πούμε, ένα παγωτό. Μπορεί να πάει και να φάει 5 γιατί φοβάται ότι δεν θα ξαναφάει και να κάνουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην υγεία του. Άρα, όταν απαγορεύουμε κάτι και είμαστε strict. I don't know the word in Greek, sorry. Τότε, να με συγχωρέσετε κιόλας, παιδιά, κάποια πράγματα στο Ελλάδα δεν ξέρω να τα επεξηγήσω, Γιάννη. Ah! Στο Ελλάδα το strict είναι απαγορευμένο. Αυτό... Ξέρεις ποια μου θυμίζεσαι. Ναι, ναι. γι' αυτό δεν, τα παιδιά γίνονται αντιδραστικά. Γι' αυτό με σωστό διάλογο, που είναι το προτέρημα της ανθρώπινης φύσης, που δεν το έχουν, ας πούμε, που λέμε τα ζώα. Άρα, εφόσον οι άνθρωποι μπορούν να έχουν διάλογο και να μιλάνε μεταξύ τους, εξηγούμε στο παιδί κάποια πράγματα και το μαθαίνουμε μέσα από το διάλογο τι πρέπει και τι όχι. Αλέξανδρε, το πιο σωστό θα ήταν αυτό που είπαμε για την τηλεόραση τώρα, είναι ότι πριν κοιμηθεί το παιδί, όσο κουρασμένοι και νιώθουμε, το κάνουμε ένα μπάνιο που τα παιδιά πρέπει να κάνουν καθημερινά. Γιατί μπάνιο. Γιατί χαλαρώνει το σώμα. Κυλιούνται όλη μέρα κάτω στα πατώματα, είναι όλη μέρα στις κούνιες. Παράδειγμα, πρέπει το παιδί να κάνει μπάνιο, να ξελαφρώσει. Κάθε βράδυ, αυτό είναι ναι. Κάθε βράδυ. Και να πέσει στο κρεβατάκι. Να βάλει την κρεμούλα του και να πέσει στο κρεβάτι να του διαβάσουν ένα παραμύθι. Όταν του διαβάζει ένα παραμύθι, η φαντασία του δουλεύει. Του λες για κάστρα, δράκους και όλα τα σχετικά. Όταν το βλέπει στο τάμπλετ, είναι αυτό που βλέπει. Τέλος. Δεν αρκεί σκέφτεται βέβαια, τίποτα. Αρκεί βέβαια το παιδί αυτό να μην το μεταφέρει και στην μεταεφηβική εποχή και όταν μεγαλώσει. Και ναι, να κρατήσει το ότι το βράδυ πριν κοιμηθεί πρέπει να κάνει ένα μπάνιο, αλλά να μην κρατήσει και το ότι πρέπει σε αυτήν ή σε αυτόν που έχει δίπλα να τον κοιμίζει με παραμύθια. Εντάξει. Ναι, δηλαδή, ναι, να κάνεις μπάνιο για να ξαπλώνεις, αλλά μην αρχίσεις το παραμυθάκι όλη νύχτα και στέλνεις μήνυμα μετά το γυρίσεις πλευρό στην άλλη ή στον άλλον. Κάπως έτσι. Είναι συνειρμικά. Φορές. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Δεν φεύγω, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύω να κλείσω με μια πάρα πολύ ωραία μόδα που μόλις ήρθε από εξωτερικό για να δείτε συνολάκια τα καταπληκτικά για το καλοκαίρι που αναδεικνύουν τη φινέτσα μιας γυναίκας. Είτε κάνει μια πιο extravagant εμφάνιση, είτε είναι λίγο πιο καθημερινό. Όλα αυτά αποτελούν τη σημερινή εκπομπή μου πεις. Και να μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας μέχρι αύριο την ίδια ώρα που ο σούπερ νικητής θα ξεδέψει στην Άδο και στις πολύ όμορφες αυτές Κυκλάδες, αλλά συγκεκριμένα για σήμερα στο νησί της Άνδρου και στο ξενοδοχείο Περάκης με την Golden Star Ferries. Παρακαλώ πολύ το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να σας ταξιδέψω σε πολύ όμορφη μόδα εξωτερικού που θα τη βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα. Ήρθε το μαύρο κίμηνο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία.
Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κείμενο John Noah. Ο καρπός των θεών. Στα φαρμακεία. Imagine a world without his risk-taking, his innovative genius, and above all, his allegiance to women. A world without his tongue-in-cheek, in-your-face, jaw-dropping creations. I will zig when the world zags, a body is never just a body, sassiness. Taught us that family is everything, that it goes way beyond blood. You taught us that only love is real. And we can still feel you when we close our eyes. Can you feel it? Our life is your life. It's not an easy journey away from anger, but it's a powerful place. It frees you. You helped to invent the future. Because of you, we're not afraid. We look ahead because we are you. Thank you, Johnny. We love you. Johnny, this is for you. Risk-taking, his innovative genius, and above all, his allegiance to women. Johnny, you always recognized how powerful women are. You helped women reclaim their own voice and be themselves. Thank you. Johnny, we love you. This is a celebration of a genius. This is a celebration of an icon. This is a celebration of my brother. And we can still feel you when we close our eyes. Can you feel it? Because of you, we're not afraid. We look ahead because we are you. Thank you, Johnny.
look ahead because we are you. Thank you, Johnny. We love you. Afraid. Johnny, we love you. This is a celebration of a genius. This is a celebration of my brother. Imagine a world without his risk-taking, his innovative genius, and above all, his allegiance to women. A world without his tongue-in-cheek, in-your-face, jaw-dropping creations. I will zig when the world zags, a body is never just a body. Sassiness. Johnny, you always recognized how powerful women are. You helped women reclaim their own voice and be themselves. Thank you.
Life is your life. It's not an easy journey away from anger.